Τι σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι η Επιτροπή των Ειδικών εισηγείται το πιστοποιητικό νόσησης, δηλαδή της ανοσίας από φυσική λίμωξη, πλέον μόνο με PCR, μόνο με μοριακό. Δέστε πώς θα κουκουλωθούν τα πάντα. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και αφού έχουμε θρηνήσει 100 βεσθημάτων και έχουμε υποθηκεύσει την υγεία δεκάδων χιλιάδων επιβιωσάντων από τον COVID, δεν είναι ντροπή οι ειδικοί να μιλάνε από τη μια ότι θα δώσουν δωρεάν στις γιορτές self-test και από την άλλη να μην ζητούν συγγνώμη για το άνοιγμα που έκαναν το Μάιο με τα self που τα καθιέρωσαν, σας θυμίζω, και για τις μετακινήσεις στα νησιά, και μετά μας φταίει το 4ο κύμα. Πόσα κύματα πέρασε ο ιός για να μετακινείται από νησί σε νησί? Αυτό το σκεφτήκανε? Και λένε για 4ο κύμα. Λοιπόν, μιας και έχουμε μείνει σε αυτό το θέμα, θα ξεκινήσω από αυτό, δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Μιας και ήρθε με αφορμή το κρούσμα του όμικρον στην επιφάνεια, πώς θα το περάσουμε τσούκου τσούκου πια το μοριακό, που απ' την αρχή θα έπρεπε, όταν σπονσοράν, γιατί όλη η διακίνηση και στα σχολεία γίνεται με self. Λοιπόν, εχθές μας λέγαν δωρεάν self test για να περάσουμε με ασφάλεια εμείς και οι αγαπημένοι μας γιορτές. Από σήμερα η Επιτροπή εισηγείται για πιστοποιητικό νόσησης PCR. Βγάλετε μόνοι σας συμπέρασμα πώς κάνει πάρτι ο ιός ανακύματα από τον έλεγχο που δεν γίνεται. Πάμε για μια ακόμη φορά. Τι γράφουν οι σχετικές αμερικανικές οδηγίες? Δεν θα επικαλούμαστε την Αμερική, όποτε μας βολεύει, το CDC για παράδειγμα. Σας διαβάζω. Πόσο ακριβή είναι τα self-test? Γενικά τα self-test, δηλαδή ένα είδος rapid test αντιγόνου που γίνονται σπίτι από τον ίδιο το χρήστη, ανοιχνεύουν τα υψηλότερα επίπεδα του ιού, πράγμα που σημαίνει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να αποκαλύψει ότι ένα άτομο είναι πολύ μεταδοτικό. Ωστόσο, έχουν υψηλότερα ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων από τις πιο ακριβείς εξετάσεις PCR, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες και ανοιχνεύουν χαμηλότερα επίπεδα κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, ένα αρνητικό αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι υπάρχει πολύ λίγη ποσότητα ιού ώστε να μολύνει άλλους, τουλάχιστον τη στιγμή της εξέτασης και μόνο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι αδύνατο να μεταδώσει, το καταλαβαίνετε. Τα self-test στο σπίτι βασικά αναζητούν την παρουσία του ιού στη μύτη σας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αναπτύξετε συμπτώματα της COVID, ότι θα αρρωστήσετε σοβαρά ή ότι θα μολύνετε όλους όσους βρίσκονται στο δωμάτιο. Αλλά σας λέει όμως ότι υπάρχει ο ιός στη μύτη σας και ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβούν αυτά. Οι ειδικοί λένε ότι εξετάσεις και άλλα προληπτικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας και η φυσική αποστασιοποίηση, είναι ιδιαίτερα σημαντικά μέτρα εάν συναντάτε ανεμβολίαστους, ανοσοκατασταλμένους ή ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στην COVID. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι οι αμερικανικές οδηγίες και αναφέρονται στους ανεμβολίαστους. Επειδή η οδηγία απευθύνεται σε εμβολιασμένους, οι οποίοι προτίθεται να κάνουν self-test για να διαπιστώσουν αν οι ίδιοι είναι φορείς του ιού πριν να συναντήσουν άλλα άτομα. Η αναφορά στους ανεμβολίαστους είναι σαφές ότι τους αναδεικνύει τον κίνδυνο που αποτελούν οι ίδιοι για τους ανεμβολίαστους και όχι το αντίθετο. Αυτά λέει το CDC, με συγχωρείτε, για αμερικανικές οδηγίες. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, άρε Γιώργο, λέει, και που τα λέγατε για τα τεστ? Πόσο καιρό τα λέγατε? Ποιος τα άκουσε? 2 χρόνια μετά. Και βγαίνουν σήμερα και λένε με PCR. Καλά. Γι' αυτό και σήμερα η Επιτροπή, πριν την ανακοίνωση του όμικρον, της όμικρον στα Ιγκρίτη, άφησε να διαρρεύσει ότι εισηγείται πια μόνο με PCR, πιστοποιητικό νόσησης. Καταλάβατε? Μετά από 2 χρόνια πανδημία και αφού έχουμε θρηνήσει 100 βεσθημάτων και έχουμε υποθηκεύσει την υγεία δεκάδων χιλιάδων επιβιώσαντων από τον COVID, δεν είναι και λίγο ντροπή από τη μια να μας λένε δωρεάν self και από την άλλη να μην ζητούν ένα συγγνώμη για το άνοιγμα που έκαναν το Μάιο με τα self που τα καθιέρωσαν και για τις μετακινήσεις στα νησιά και μετά μας θέει το 4ο κύμα. Επαναλαμβάνω, πόσα κύματα πέρασε ο ιός για να μετακινείται από νησί σε νησί? Αυτό το σκεφτήκανε? Με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτοί δεν θα πρέπει οι ειδικοί της Επιτροπής να δώσουν εξηγήσεις
για αυτά που λέγαν, ιδιαίτερα όταν οι αποφάσεις τους επηρέασαν συμπεριφορές ατόμων, ασθένειες και θανάτους. Και κάτι ακόμη. Χθες που έγινε η συζήτηση στη Βουλή, όλοι επικεντρώθηκαν στην τροπολογία, και καλώς βέβαια. Ωστόσο, κανείς δεν άκουσε να μιλάει επί της ουσίας για το βασικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου που αφορούσε, παιδιά, την Επιτροπή Προμηθειών. Αυτή η Επιτροπή άλλαξε, δηλαδή, προϋπήρχε το 2008, από τότε κάθε 2-3 χρόνια αλλάζει. Τι αλλάζει όμως? Αλλάζουν τα πρόσωπα, τρόπος λειτουργίας, επιμέρους διαδικασίες. Το πρόβλημα παραμένει. Οι ατέρμονες διαδικασίες, οι ατασταλίες των διαγωνισμών παρά τη δημοσιότητα στο πρόγραμμα Διάβια, οι καθυστερήσεις, οι ενστάσεις, η εκδίκαση εστάσεων, όλα υπηρετούν μια λογική, ότι όποια εταιρεία έτυχε να μπει πρώτη με απευθείας με ανάθεση μέχρι 20.000 ευρώ, χωρίς διαγωνισμό, στείνει μπάγκο στο εκάστοτε νοσοκομείο και άντε μετά να τη βγάλεις, μπορεί να μην είναι μία αλλά δύο, ανάλογα με το πώς έχει γίνει η μοιρασιά, τα κολόκουρα. Τα κολόκουρα είναι παντού, δεν είναι μόνο στα έργα των υπόδομων. Αλήθεια, σκέφτηκε κανείς από τους νομοθετούντες να σκέψει λίγο πάνω από την εποχή του Σιμίτη? Γενικό νόμο περί προμηθειών τον είδε κανείς? Χρειάζεται καμιά τροποποίηση ή προσαρμογή στον χώρο της υγείας? Το 2008 έγινε ο νόμος για την ΕΠΗ που είχε προστοσυσταθεί το 2004-2005. Κάπου εκεί πέρασε ο πρώτος νόμος επικυβέρνησης Καραμάλι. Από τότε πάμε για 20 χρόνια. Αν καταλάβατε καλά, το πρόβλημα δεν είναι η Επιτροπή αλλά και ο ίδιος ο νόμος.